Εγώ είμαι η Μορφούλα και έχω χάσει τον άντρα μου σε τροχαίο. Λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά του τα φόραγα κανονικά του Μακαρίτη. Απέναντι από εμάς μένει ο ξάδερφός του ο Λεωνίδας. Ο άντρας μου έλειπε συνεχώς στη δουλειά, μία-δύο-τρεις ερχότανε από εδώ ο Λεωνίδας, πέδαρος ο Λεωνίδας, στο τέλος έγινε το κακό. Ουσιαστικά βέβαια, εγώ και ο Λεωνίδας δεν κάναμε ποτέ σχέση. Απλά βρισκόμασταν κάποιες φορές και ζούσαμε μαζί κάποιες καλές στιγμές. Αυτό ήταν όλο. Μου άρεσε πολύ όλη αυτή η φάση με τον Λεωνίδα, αλλά τελευταία, πριν πεθάνει ο άντρας μου, εμένα με είχαν πιάσει οι αναστολές μου και είχα τύψεις για όλο αυτό που γινότανε. Ξαφνικά την επόμενη ημέρα ο άντρας μου πέθανε. Τότε οι τύψεις πλημμύρισαν το μυαλό μου ακόμη περισσότερο. Μετά την κηδεία ζήτησα από τον Λεωνίδα να διακόψουμε και του ζήτησα να σεβαστεί την απόφασή μου. Ο Λεωνίδας είχε αντιρρήσεις παρόλα αυτά, σεβάστηκε την απόφασή μου. Τη σεβάστηκε για 9 ημέρες. Ήταν βράδυ τότε. Η ημέρα που θα ξημέρωνε ήταν τα νιάμερα του Μακαρίτη και εγώ βρισκόμουν στο σπίτι και έφτιαχνα τα κόλυβα. Μπορεί να το λέει το τραγούδι, αλλά εγώ το έκανα πράξη εκείνη την ημέρα. Στις 9 του Μακαρίτη, άλλον έβαλα στο σπίτι. Έφτιαχνα τα κόλυβα και σκεφτόμουν τις ωραίες στιγμές που είχα περάσει με τον Λεωνίδα και αναρωτιόμουν γιατί είπα στον άνθρωπο να διακόψουμε στα καλά καθούμενα. Ίσα-ίσα που τώρα σαν χείρα που είμαι, θα χρειάζομαι περισσότερη φροντίδα και ο Λεωνίδας ήταν ο ιδανικός άνθρωπος. Έτσι, παράτησα και τα κόλυβα και όλα. Βγήκα έξω στον μπαλκόνι. Ο Λεωνίδας καθόταν στο σαλόνι του, με ανοιχτή την πόρτα και του έκανα σινιάλο να έρθει. Ο καημένος με ήθελε τόσο πολύ, που έτρεξε σαν τρελός και ήρθε αμέσως. Με το που μπήκε μέσα, κλείσαμε την πόρτα και αρπαχτήκαμε. Τον κόλλησα στον τοίχο, έβγαλα τα παπούτσια μου και γαντζώθηκα ολόκληρη πάνω του. Μετά πήγαμε στην κρεβατοκάμαρα και κάναμε πανηγύρι. Ελεύθερη πλέον και χωρίς αναστολές, το καταυχαριστήθηκα και εγώ και εκείνος. Στο χωριό βέβαια το παίζω θλιμμένη χείρα, αλλά μέσα μου περιμένω πως και πως να περάσει ένας χρόνος και να πετάξω από πάνω μου τα μαύρα. Ειδικά τώρα που ήρθε και αυτός ο Δημήτρης ο ανιψιός του Λεωνίδα και εγκαταστάθηκε στο κάτω δωμάτιο, βλέπω να μου ανοίγονται κι άλλοι ορίζοντες για πιο καλά πράγματα. Τι να του κάνω. Εγώ του τα έλεγα να μην τρέχει στο δρόμο. Ας πρόσεχε. Σωστά δεν μιλάω ή κάνω λάθος? Πείτε κι εσείς μία γνώμη στα σχόλια.